Το 6 στα 6 έκανε ο Αετός στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας επικρατώντας 2-0 του ανταγωνιστικού Όλυμπου με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα των Νουτρών ήταν αυτή που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων δημιουργώντας αρκετές τελικές προσπάθειες όπως το 21ο λεπτό με το σούτ του Χρυσάφη να περνάει εξιστά δίπλα από το δοκάρι του Παπαλόπουλου. Ωστόσο, ένα λεπτό πριν τη συμπλήρωση των πρώτων 45 λεπτών στην αναμέτρηση, οι γηπεδούχοι έμειναν με 10 παίκτες, καθώς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Αντώνης Καλαφάτης. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Όλυμπος προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα που απέκτησε και στο 50 λεπτό είχε δοκάρει, μετά από εκτέλεση κόρων του Σιβρή και κεφαλιά του Αμακάρης του Τσαμπλάκου. Τέσσερα λεπτά μετά επανήλθε η αριθμητική ισορροπία στο παιχνίδι, αφού και ο Όλυμπος έμεινε με παίκτη λιγότερο στον αγωνιστικό χώρο, μια και αποβλήθηκε ο Γκέρι τώρα με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η ομάδα τη Αλιάσου δεν πντοήθηκε, αφού με τη συμπλήρωση 72 λεπτών στο παιχνίδι, ο Γρηγόρη Ξινό είχε έναν επανάληπτο χαμένο τέτα τέτ με την μπάλα να φεύγει λίγο δίπλα από το δοκάρι του κάμπερ. Και αφού ο Όλυμπος δεν κατάφερε να ανοίξει το σκορ σε αυτή τη φάση, ο Αετός το 86 λεπτό κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Σεφουλάη από τον νεαρό Θεοδόρου, με τον Όλυμπο πάντω να διαμαρτύρεται όχι για την καταλόγηση του πέναλτι, αλλά για το ότι όπω ισχυρίζονται από την ομάδα τη Αγιάσου, πριν από την ανατροπή υπήρξε επιθετικό φάουλ του Καδί πάνω στο Ματθαίου. Με τον Βουρανί πάντω να συνεχίζει κανονικά το παιχνίδι και να δίνει το πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Νίκο Πετρουζέλη, ο οποίο εκτέλεσε εύστοχα, σκοράροντα ενάντια τη πρώην ομάδα του. Δίχω πάντω να πανηγυρίσει τον γκολ, καθώ έχει αγωνιστεί στην ομάδα τη Αγιάσου. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Αετός πέτυχε και δεύτερο τέρμα με τον Τζίμι Βλαστέλη να εκμεταλλεύεται τη λάθο συνεννόηση Τσαμπλάκου και Παπαλόπουλου με τον έμπειρο επιθετικό να μπαίνει σφήνα στη φάση γράφοντα το τελικό 2-0. Πλέον, ο Αετός έχει αποσπαστεί 4 βαθμούς από τη δεύτερη θέση και τον Οδυσσέα Ερίτη, που παρότι κέρδιζε μέχρι το 85-03 στο μόλιβο τον τοπικό Αρίωνα, εν τέλει έφυγε από εκεί με τον ένα βαθμό, αφού ο Αρίων με μια φοβερή ανατροπή ανέτρεψε την ει κατάσταση, καταφέροντα να ισοφαρίσει σε 3-3. Στα άλλα παιχνίδια, ο Διαγόρα συνέχισε με νίκε παίρνοντα άνετα του 3 βαθμού επί του Απόλων Δαφίων με 4-0. Η προοδευτική ήταν εντυπωσιακή κόντρα στον Ατρόμητο, νικώντα 7-1, ενώ σημαντικό διπλό πήρε ο Αιγαίας στον Παπάδο 0-2 την αναγέννηση Γέρας. Στα τρίποντα επέστρεψε η Φίλια που κέρδισε με ανατροπή 3-1 το μεσότοπο, ενώ βαθμολογική ανάσα πήρε ο ψυχομένο Κεραυνό που πέρασε από την Αγία Παρασκευή επικρατώντα 2-3 του ανδρονικά. Ε, ήρθαμε να παίξουμε στην καλύτερη ομάδα του πρωτοδήματο. Δουλέψαμε την τακτική μα όλη την εβδομάδα. Μα βγήκε, μπορώ να πω. Εντάξει, στι λεπτομέρειε κάναμε τα λαθάκια μα και έτσι χάσαμε αυτό το μα. Και πάλι σήμερα δείξαμε καλή ομάδα, παρόλο που είχαν να αντιμετωπίσουν μια ομάδα που στο αμυντικό το κομμάτι το οποίο το δουλεύουμε και πάρα πολύ εμεί, ε, μέχρι το 1988 πριν ήταν πέναντί μα τα άψογοι, είχε ε, ο ετό τη ευκαιρία, ειδικά στο πρώτο μήχρονο, να προηγηθεί. Ε, πριν όμω τον κόλ, χάσαμε εμεί μια κλασική ευκαιρία. Γιατί εμεί αυτό ψάχναμε να βρούμε μια ευκαιρία. Μπα κάνουμε τον κόλ και πάρουμε μια πεδία και φύγουμε ε, με κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Μπήκαμε πολύ καλά, χάσαμε κάποιε ευκαιρίε. Δεν μπήκε τον κόλ. Ε, είχαμε ένα άτυχο γεγονό με την κόρκη. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν, ήταν ή δεν ήταν. Ε, νομίζω το πήγαμε καλά το μάτς, Η δεν ηταν νομιζω το πηγαμε καλα το ματ η άλλη νομίζω ήταν λίγο τυχερή. Χάσαμε πάρα πολλέ ευκαιρίε. Βάλαμε στο τέλος αυτά τα δύο γκολ και κερδίσαμε. Νομίζω ξεκινήσαμε καλά, είχαμε την πρωτοβουλία και, ε, και στα δύο ημίχρονα. Ε, αυτό που μα δυσκόλεψε πιο πολύ στο παιχνίδι είναι ότι οι τελικέ ενέργειε που κάναμε. Αδικήσαμε, πιστεύω, τον εαυτό μα και δυσκολεύσαμε το παιχνίδι μόνοι μα. Γιατί είχαμε μια, απέναντι μα μια ομάδα που η οποία μηνόταν πάρα πολύ σωστά. Μα έπαιζε στο μισό γήπεδο με διπλή ζώνη άμυνα. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε να διασπάσουμε τον αντίπαλο, καταφέραμε να κάνουμε τι ευκαιρίε. Αλλά αυτό που μα έλειψε ήταν τον γκολ Αν το είχαμε κάνει πιο νωρί, νομίζω θα το είχαμε κάνει πιο εύκολο το παιχνίδι. Βλέπουμε την κάρτα με τα αποτελέσματα τη έκτη αγωνιστική στην Α κατηγορία. Φίλια Όμεσο τόπου 3-1. Ανδρονικά Κεραυνό 2-3. Άριορ μύθιμνα Οδυσσέα Ελίτη 3, -3 απολων Απόρων Δαφείων Διαγόρα 0-4. Αετό Όλυμπο 2-0. Αναγέννηση Γέρα Αιγαία 0-2. Προοδευτική Ατρόμετο Ανιμότια 7-1. Στη βαθμολογία στην πρώτη θέση ο Αετό με 18 βαθμού. Δεύτερο Οδυσσέα Ελίτη με 14. Την τρίτη θέση μοιράζονται προοδευτική διαγόραση Αιγαία με 13, έκτος ο Όλυμπος με 11, αόμεσο τόπου 10 στην 7η θέση, 8η η θεση 8 η φιλια με 10, ένατος ο Κεραυνός με 6, ατρώμετος ανεμότια 4, ανδρονικάς και αρίων μύθιμνας έχουν από 3 βαθμού, 2 για την αναγέννηση Γέρας, χωρί βαθμό ακόμη στο πρωτάθμο, από Πολωνταφείο.